της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Χαιρετίζω σήμερα την κινητοποίηση των νησιωτών του Αιγαίου, για την οποία έχουν πάρει αποφάσεις δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς από όλα τα νησιά. Δεν μπορεί να κρυφτεί πλέον το γεγονός ότι το ένα μετά το άλλο καταραίουν τα δημόσια νοσοκομεία. Ότι τμήματα και κλινικές σε όλη τη χώρα κλείνουν. Και είναι απόδειξη ότι οι τραγικές ελλείψεις και η υποβάθμιση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Η κατάσταση είναι οριακή και όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά χειροτερεύει δραματικά χρόνο με το χρόνο. Και ξέρουμε ότι είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, του βαθέματος, της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της υγείας. Στα νησιά του Αιγαίου η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από απαράδεκτη. Δεν υπάρχει νοσοκομείο ή κέντρο υγείας που να λειτουργεί με ασφαλείς όρους. Καθημερινά σχεδόν φτάνουν καταγγελίες στην Ομοσπονδία για τις τραγικές καταστάσεις που ζουν οι συνάδελφοί μας στα νησιά και πολύ περισσότερο για τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για την υγεία και τη ζωή των νησιωτών. Η συνειδητή εγκατάλειψη και η αποξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας μαζί με την προκλητική πρημοδότηση των επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι που ευθύνονται για το φαινόμενο των άγνων προκηρύξεων θέσεων στα νησιά. Και όχι η απροθυμία των συναδέλφων, όπως προκλητικά ισχυρίζονται οι κυβερνήσεις, για να τους φορτώσουν την ευθύνη για την υποστελέχωση και να απεμπολίσουν τις δικές τους ευθύνες. Οι μετακινήσεις, οι συμβάσεις με ιδιώτες, τα μπλοκάκια δεν είναι λύσεις στα τραγικά διέξοδα που έχει έρθει το δημόσιο σύστημα υγείας. Το επιβεβαίωσε η ίδια η ζωή. Δεν μειώθηκαν τα κενά στα νησιά, απέναντίας πολλαπλασιάστηκαν. Δεν μπορεί να επαφείται η κάλυψη των κενών στη θέληση ή όχι κάποιων ιδιωτών για να αυξήσουν το εισόδημά τους να διεκδικούν μια θέση μερικής απασχόλησης. Μοναδική λύση είναι η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Είναι ζωτική σημασία και ελάχιστη προϋπόθεση για να αντιστραφεί η πορεία κατάρρευσης κρίσιμων υποδομών, η αιμορραγία αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού που εξοφείται στον ιδιωτικό τομέα και το εξωτερικό λόγω απάνθρωπων ωραρίων και συνθηκών εργασίας. Ως Ομοσπονδία, μάλιστα, έχουμε καταθέσει αναλυτικό υπόμνημα στο Υπουργείο με συγκεκριμένα αιτήματα και προτάσεις. Ειδικά για τις άγονες απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, απαιτούμε, εκτός από την εξασφάλιση της δυνατότητας να διορίζονται σε κοινή οργανική θέση νοσοκομείου της επιλογής του, μετά τη συμπλήρωση αναγκαίου χρόνου προϋπηρεσίας, να θεσπιστούν και επιπλέον οικονομικά και θεσμικά κίνητρα. Πιο συγκεκριμένα, διεκδικούμε στεγαστικό επίδομα για επιδότηση ενοικίου, ορίγηση ακόμα και δανείων με εθνικούς ευνοϊκούς όρους για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, ορίγηση για το ιατρικό προσωπικό και μέλη οικογενειών τους το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής από το μόνιμο τόπο κατοικίας του για μια φορά το μήνα, διπλασιασμό του χρόνου εκπαιδευτικής άδειας που θα χορηγείται υποχρεωτικά, κάλυψη των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και σύντησης από το κράτος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, δικαίωμα στη συνυπηρέτηση και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Τα λέμε και τα διεκδικούμε γιατί ξέρουμε ότι η απάντηση σε αυτή την πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τη ζωή του λαού για τα χέρια των λύκων δεν μπορεί παρά να είναι η ένταση της οργανωμένης συλλογικής διεκδίκησης. Οι πρωτόγνωρες σε μαζικότητα κινητοποίησης σε πολλές πόλεις για να σωθούν τα νοσοκομεία από τη διαρκή υποβάθμιση, ο αγώνας αυτός που οργανώνεται στα νησιά για τις δομές υγείας, οι πάλι των υγειονομικών φανερώνουν και τις διαθέσεις και τις μεγάλες δυνατότητες να ενταχθεί το επόμενο διάστημα η διεκδίκηση δωρεάν ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης σε ένα αναβαθμισμένο, σύγχρονο και δημόσιο σύστημα υγείας. Καλούμε να γίνει υπόθεση ακόμα περισσότερων σωματείων και φορέων υπάλληλοι για τις σύγχρονες ανάγκες στην υγεία, να μην βρίσκουν τόπο να σταθούν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν και προωθούν την εγκληματική πολιτική της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης. Καλή δύναμη!